Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού, εδώ, του καναλιού, του γνωστού, του κακοφωτισμένου, του Candy Speaking. Όπως σας έχω υποσχεθεί, να σας απαντήσω κάποιες ερωτήσεις που μου κάνατε για τη ζωή στη Σουηδία. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Τόσο ερασιτέχνης YouTuber, proudly, που επειδή γυρίζω τα πάντα με το κινητό μου, έξω και η ποιότητα, τις ερωτήσεις τις έχω παραδοσιακά σε post-it γράψει, να ξέρετε. Ερώτηση πρώτη. Πόσα χρόνια είσαι στη Σουηδία? Εντάξει, αυτό δεν αφορά τη ζωή στη Σουηδία γενικά, αφορά τη δική μου ζωή στη Σουηδία. Είμαι 4 γεμάτα. Πόσο κρύο κάνει? Θα μπορούσε η ερώτηση να έχει και το ύφος «πόσο κρύο κάνει» exclamation, αλλά είναι ερώτηση. Κάνει αρκετό κρύο, έξω. Πέρυσι μας έκανε και ένα φανταστικό μείον 20. Δεν μπορώ να πω πεθαίνουμε. Στο σπίτι βλέπετε με τα τυραντάκια μας, με τα ξοπλατά μας. Έξω κάνει βουτζίτσου. Ερώτηση 3. Είναι 6 μήνες νύχτα, 6 μήνες μέρα? Εδώ που είμαι, όχι. Δηλαδή δεν θέλω να σας πω ψέματα, κάτι τέτοιο δεν έχω αντιληφθεί. Σαφέστατα είναι πολύ μεγαλύτερη ημέρα το καλοκαίρι και πολύ μικρότερη ημέρα το χειμώνα, αλλά δεν μιλάμε για νύχτα και μέρα όπως έχετε δει στο Insomnia και όπως είναι στις πολύ πολύ βόρειες και χιονισμένες περιοχές. Ναι. Πώς ξεχειμωνιάζει ο μέσος Σουηδός? Συμβουλές για επιβίωση. Συγγνώμη η Έρη μου, γιατί αν δεν κάνω λάθος η Έρη την έκανε την ερώτηση. Σου μοιάζω εγώ για μέσος Σουηδός? Από πού και ως πού? Σε ποιο ουράνιο και τόξο? Δεν ξέρω, υποθέτω ότι μαγειρεύει δείπνο αφού γυρίσει από τη δουλειά, τρώει με το σάμπο του ή τη σάμπο του, αφού έχουν πάει στο grocery store, κλείνουν εισιτήρια σε θερμότερα μέρη, πάνε γυμναστήριο, τρέχουν, κλείνουν ταξίδια για σκι, αυτά. Έτσι ξεχειμωνιάζει ο μέσος Σουηδός. Τώρα, άμα θέλεις να σου πω για τη μέση Ελληνίδα, μπορούμε να το κάνουμε ένα άλλο βίντεο αυτό. Κράτα το. Ερώτηση 5. Αρέσουν στις Σουηδέζες οι άντρες με κυλίτσα? Ο Παναγιώτης ήταν αυτός, αν δεν κάνω λάθος. Παναγιώτη μου, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω ούτε στις Σουηδέζες ούτε στις Ελληνίδες. Υπερβάλλω. Σε μένα αρέσουνε. Αλλά εξαρτάται και την κυλίτσα. Αλλά θα έλεγα πως όχι. Δεν θα έλεγα ότι τους αρέσουν οι άντρες με κυλίτσα, γιατί είναι έτσι λίγο freaks, gym freaks, και γενικότερα και αυτές είναι σαν τα γάλματα παναθεμάτες και είναι πάρα πάρα πολύ... έχουν άλλα standards. Χωρίς να μπορώ να μιλήσω για όλο το γυναικείο πληθυσμό της Σουηδίας, σαφέστατα. Ερώτηση 6. Τερψιθέα. Θέλεις να ρωτήσω αυτό που μου γράψες? Θα προσπεράσω την ερώτηση 6 για λόγους διοντολογίας, θα προχωρήσω και αν είμαι καλή, θα την απαντήσω αργότερα. Ερώτηση 7, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πίνετε το νερό? Το νερό πίνετε και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει λίγο περισσότερο της Ελλάδας. Τώρα βέβαια δεν το συγκρίνω με κάτι πηγές που πηγαίναμε με τους γονείς μου στην Ελλάδα και παίρναμε νερό με το μπουκάλι και ήταν κρύο έτσι και γάργαρο. Το συγκρίνω με το νερό της Βρύσης. Αλλά οκ. Okay. Ερώτηση 8, επίσης ενδιαφέρουσα. Πληρώνετε θέρμανση? Από όσο ξέρω, κάπως κάπου κάποτε συμπεριλαμβάνεται. Τώρα στο ενίκιο είναι αυτό, αυτό που δίνουμε τέλος πάντων στο municipality, δεν είμαι και ο πιο καλός γνώστης, ίσως, αλλά όχι ευθέως του τύπου παραγγείλαμε πετρέλαιο, όπως λέμε στην Ελλάδα. Όχι. Έχετε ευρώ? Όχι, έχουμε σουηδικές κορώνες. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι στην Νομισματική Ένωση με αυτή τη λογική του κοινού νομίσματος. Ερώτηση 10. Είναι όλοι ξανθοί? Εδώ κολλάει το «τα δικά μου μάτια βλέπουν άλλα πράγματα». Όχι, δεν είναι όλοι ξανθοί. Θα ήθελα κάπως να είμαι μόνη μελαχρινή στη χώρα. Όχι, δεν είναι όλοι ξανθοί.
Προσπερνάμε. Ερώτηση 12. Είναι από μακρύ Σουηδή? Όχι, είναι τυπική, εξαρτάται πού και πώς τους γνωρίζεις και θέλουν το χρόνο τους. Που προσωπικά, αν με ρωτάτε, εγώ το λατρεύω. Δεν θέλω να μου μιλάει κανένα το πρωί που είμαι μέσα στο τραμ και δεν έχω καλά ξυπνήσει. Δεν θέλω να κοινωνικοποιηθώ. Δεν θέλω να κάτσω με κάποιον και να συζητάω πόσο μας λείπει ο Φρέντο Καπουτσίνο από την Ελλάδα και τι ωραίες ταβέρνες που είχε. Δεν θέλω, δεν με αφορά. Θέλω όταν θα πηγαίνω στη δουλειά μου να έχω την ηρεμία μου, όποιον πρέπει να συναναστραφώ να το κάνω με επιλογή δική μου και όχι να πρέπει να έχω τη γειτόνισσα που δεν θα είναι απόμακρη μεν, αλλά που θα ζητήσω λίγη ζάχαρη. Δεν με αφορά, δεν χρησιμοποιώ ζάχαρη. Πώς είναι η ζωή για οικογένεια και παιδιά κλπ. Είναι η ερώτηση 13. Εξαρτάται. Και αυτό μεγάλη θεωρία και μεγάλη υπόθεση. Σε γενικές γραμμές το κράτος έχει αρκετά benefits για τους γονείς και για τα παιδιά. Εξαρτάται όμως αν δουλεύεις, πόσο δουλεύεις, πού έχει γεννηθεί το παιδί, πόσο χρονών είναι. Δηλαδή αν σκέφτεσαι να πάρεις το παιδάκι σου και να έρθεις, πρέπει σοβαρά να σκεφτείς το, να το κάνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί η γλώσσα είναι βαρβάτη και το παιδί θα πάθει πολιτισμικό σοκ. Σαν και εμένα. Ερώτηση 14. Μπορείς να βρεις εύκολα δουλειά? Ποιος είσαι? Τι δουλειά θέλεις να βρεις? Τι προσόντα έχεις? Πόσο τυχερός είσαι σαν άνθρωπος? Και αυτό το δουλειά στη Σουηδία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Παιδιά, να σας πω ότι σαφέστατα και όταν κάτι θέλεις μπορείς να το κάνεις, αλλά μην μπερδευόμαστε, δεν ανοίγει την πόρτα της Σουηδίας κάποιος και είναι ξαφνικά η γη της επαγγελίας και ο παράδεισος που κανείς δεν είχε σκεφτεί να ανακαλύψει προηγουμένως και θα έρθω εγώ που είμαι Έλληνας πονηρός και θα τα καταφέρω όλα. Καμία σχέση. Ερώτηση 15. Μιλάς σουηδικά? Παίζεις με τον πόνο μου στα αλήθεια? Δεν μιλάω σουηδικά. Μιλάω ελληνικά, μιλάω αγγλικά, μιλάω ελάχιστα γαλλικά, πιο πολύ δηλαδή καταλαβαίνω και χρησιμοποιώ φράσεις, και μιλάω και body language. Σουηδικά δεν μιλάω ακόμα. Ελπίζω πως κάποια μέρα το όνειρό μου θα πραγματοποιηθεί και ή θα μιλάνε όλοι αγγλικά αυτόματα, και δεν μιλάμε από άποψη ικανότητας, μιλάμε από άποψη να γίνει επίσημη γλώσσα το αγγλικό, ή να ξυπνήσω εγώ ένα πρωί και αυτόματα να ξέρω σουηδικά. Να είναι κάτι σαν το Matrix που μου ξυπνάνε θύμισες παιδικές τώρα, να μου περάσει ας πούμε με ένα ωραίο φλόπι, με μια ωραία δισκέτα, να μου περάσει τις γνώσεις των σουηδικών και εγώ την επόμενη μέρα και να ακούγω με σουηδέζα και να μιλάω και να καταλαβαίνω και να συμμετέχω στις ρημάδες, στις συζητήσεις που κάνουν στα φίκα και με έχουν βγάλει τη ρόμπτε σάμπλ μου, γιατί είχαν καιρό να με βγάλουν τη ρόμπτε σάμπλ μου. Συμφωνείς? Πες τα να μην τα λέω εγώ. Εντάξει, στην ερώτηση 6 και στην ερώτηση 11 δεν θα ήθελα να επιστρέψω. Αλλά θα το κάνω. Γιατί θα καταρρύψω τα ταμπού. Η ερώτηση 6 είναι κατά γράμμα, κατά λέξη, φίλη μου. Να μην πω το όνομά σου και σε εκθέσω. Τέλος πάντων, θα την κάνω λίγο rephrase, γιατί δεν χρησιμοποιώ εγώ τέτοιες εκφράσεις, αλίμονο. Αληθεύει ότι παίρνονται και θεωρείται normal ακόμα και στον εργασιακό χώρο? Τι φάει normal? Ναι. Αν το δεις φυσικά, είναι normal αυτό, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, αφύσικο. Αν το κάνουνε, δεν μου έχει τύχει το συγκεκριμένο, μου έχουν τύχει άλλα τέτοια κακά συνήθεια. Αλλά αυτό δεν μου έχει τύχει. Πιθανόν όμως να το κάνουνε, δεν ξέρω. Πώς είναι η Σουηδή στο κρεβάτι, είναι η ερώτηση 11. Το κανάλι μου το βλέπουν και παιδιά. Αυτό θέλω να σας πω μόνο. Και δεν καταλαβαίνω και γενικότερα την ερώτηση, γιατί η εθνικότητα, ας πούμε, σε ποιο βαθμό μετράει. Δηλαδή,
Και όταν λες Σουηδοί, δηλαδή εννοείς αυτοί που έχουν την υπηκότητα, αυτοί που είναι γεννημένοι και αν είναι πόσες γενιές. Πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο χρώμα το μαλλί τους, κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό η ταυτότητά τους. Πώς το εννοούμε το πώς είναι Σουηδοί στο κρεβάτι? Άνθρωποι είναι όλοι. Συγχύστηκα. Αυτά, εγώ έχω να πω κι άλλα και θα πω, γιατί είναι Candilicious Swedish Fairytale αυτό που ζω και θα το κάνω και στήλη, όπως το έχω στο blog μου. Εγώ θα απαντούσα κι άλλες λοιπόν ερωτήσεις, αλλά δεν τις θέσατε, οπότε δικό σας το πρόβλημα, δικά σας τα γένια, δικά σας και τα χτένια. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κι άλλα πράγματα και να κάνουμε ένα volume 2 ή αν θέλετε οτιδήποτε άλλο να μου πείτε, ξέρετε πόσο ανοιχτή είμαι, όσο και οι πλάτες μου, κάντε με follow στο Instagram. Κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα share, γιατί μόνοι μας, εντάξει, δεν είναι ρε παιδί μου τόσο επιτυχημένη η συνταγή όσο όλοι μαζί. Όλοι μαζί μπορούμε. Εδώ έχω φέρει τα καλύτερα guests στο κανάλι. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε, να μου αφήσετε comments στην περίπτωση που κάτι δεν σας απαντήθηκε και δεν εννοώ σε την ερώτηση 11 ή σε την ερώτηση 6, τέρψη. Και μέχρι τότε σας φιλώ κατά μούτσουνα με αγάπη. Candy has spoken. Μουα, μουα.